Στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Καλαμάτας βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Γιάννης Αχιλλεόπουλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβόμενων Πετοσφαιριστών και αθλητής της ΑΕΚ, της φετινής πρωταθλήτριας της Pre-League Ανδρών, παρακολούθησε τον πρώτο τελικό των play-off ανάμεσα στην Καλαμάτα 80 και τον Κέρκισά μου, στο τέλος του οποίου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την κατάμεστη σάλα του Δημοτικού Σταδίου της πόλης. Είχαμε να δούμε ένα παιχνίδι στην Καλαμάτα για να δούμε βόλεϊ. Να δούμε δύο πολύ σπουδαίες ομάδες με πολύ καλούς αθλητές που έχουν υψηλό επίπεδο και να δούμε αρχικά θέαμα να δούμε βόλεϊ. Σε μια πόλη η οποία, όπως είδαμε πριν μία εβδομάδα, γέμισε ένα μεγάλο γήπεδο και παρουσίασε ένα εκπληκτικό θέαμα που το χαρήκαμε, νομίζω, ο Πανελλήνα από τη μετάδοση της ΕΡΤ. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε και αυτό ήταν και σήμερα. Είδαμε να έχει κατάμεστο στο γήπεδο. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Μια ομάδα να προσελκύει κόσμο, να προσελκύει οικογένειες και νέα παιδιά και να μπορέσει να φέρει νέα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Πώς περιμένετε εκεί η αναμονή αυτή και η προεργασία που χρειάζεται για τη νέα σεζόν? Πού πρέπει να επικεντρωθεί, πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ τη νέα χρονιά? Η ομάδα της ΑΕΚ, νομίζω ότι ξέρετε όλοι το μεγεθός της ποια είναι. Επέστρεψε πραγματικά εκεί που ανήκει και πρέπει τώρα με σταθερά βήματα να μπορέσει να οργανωθεί και να φτιάξει ένα σύνολο στο οργανωτικό κομμάτι κυρίως, για να μπορέσει να παραμείνει στην Α1 και στη συνέχεια σιγά σιγά να μπορέσει να διεκδικεί τίτλους όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον η εμπειρία να τα καταφέρει και περιμένουμε όλοι να τη δούμε ξανά στην Α1. Τώρα, Volley League, Pre-League, έχει μεγάλη διαφορά τελικά? Ξέρετε, η Pre-League τα τελευταία 2-3 χρόνια, με την προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία, έχει ανέβει πάρα πολύ, θυμίζει χρόνια παλαιότερων ετών, με πολύ καλούς αθλητές, με καλές αμοιβές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι προθάλαμο στην Α1. Εκεί και οι νεότεροι αθλητές έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να υπάρχουν θέσεις εργασίας για επαγγελματίες αθλητές πραγματικά και οι συνθήκες να είναι καλές. Αυτό δυναμώνει ακόμα περισσότερο την Α1. Δυναμώνει τον ανταγωνισμό, δίνει την ευκαιρία και σε περιφερειακές ομάδες να πρωταγωνιστούν και είναι κάτι που το επιζητούμε όλοι. Τώρα εσείς είστε και σε μια ιδιαίτερη θέση, πρόεδρος του ΣΑΠ. Ποιες παθογένειες θα κληθεί να ξεπεράσει και μπορεί να ξεπεράσει άμεσα το ελληνικό πρόβλημα? Νομίζω εάν υπάρχει συνεργασία των φορέων με νυφαλαιότητα, ψυχραιμία και με σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, να μην παίρνονται πρόσχετες αποφάσεις, είναι σίγουρο για το καλό του βόλεϊ και το καλό της εθνικής ομάδας ότι θα πάμε μπροστά και το βόλεϊ, το ελληνικό, είναι στην ειδική πορεία. Έχουμε εθνικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό, όπως και τώρα θα συμμετάσχουν, και υπάρχουν παιδιά από πίσω που έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Στα ανοιχτά ζητήματα του επαγγελματικού βόλεϊ και ο αριθμός των ξένων στη Volley League με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβόμενων Πετοσφαιριστών να καταθέτει τις συγκεκριμένες προτάσεις στην πρόσφατη συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Αύξηση των ξένων στους 5 σε αριθμό 10 ομάδων, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα δεν θα παρακολουθούμε κάποιους αθλητές από την Ελλάδα, θα παίζουν μόνο οι ξένοι. Κάτι που δεν θα τον θέλαμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, θα τον μειώσει, γιατί οι μεγάλες ομάδες θα πάρουν καλούς ξένους, οι μικρές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και η θέλεια θα ανοίξει. Εμείς επιζητούμε τον ανταγωνισμό σε κάθε παιχνίδι. Επιζητούμε να έχουν ευκαιρίες και οι Έλληνες αθλητές για να μπορέσουμε να το μετουσιώσουμε στην εθνική μας ομάδα. Στην εθνική μας ομάδα παίζουν οι Έλληνες, όπως γνωρίζετε. Στις γυναίκες και μέσα σε αυτό να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τον επαγγελματία αθλητή. Δεν θέλουμε τον ημιεπαγγελματία. Να του δώσουμε την ευκαιρία να είναι εδώ, να πληρώνεται ως επαγγελματίας, να ασφαλίζεται ως επαγγελματίας και να μοχθεί κάθε μέρα στο γήπεδο προσπαθώντας να κάνει σωστά τη δουλειά του και να εξελίσσεται. Να μην βρίσκει άλλους διεξόδους που θα τον τραβήξουν πίσω. Το γυναικείο βόλεϊ, να ξέρετε, είναι το νούμερο ένα ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα, με τα περισσότερα δελτία από οποιοδήποτε άλλο. Και αυτό έχει τελευταία χρόνια πολύ υψηλό επίπεδο, με πολύ καλές και ξένες αθλήτρες και Ελληνίδες. Νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει επιτέλους οι άνδρες και οι γυναίκες να υπάρξει ισότητα σε όλα τα επίπεδα, να είναι επαγγελματίες και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι βοήθησε πάρα πολύ και η χρηματοδότηση από την πολιτεία, κακά τα ψέματα. Έδωσε μια ανάσα, έδωσε κίνητρα στις ομάδες, ακόμα και τις Pre-League να συμμετέχουν, να μπορέσουν να ανέβουν στην Α1. Όμως δεν πρέπει να είναι μόνο αυτό το στοιχείο που θα δίνει κίνητρο στις ομάδες, στους παράγοντες. Πρέπει οι ομάδες, κυρίως στην περιφέρεια, να βρουν μόνοι τους χρήματα να αναζητήσουν. Να μην είναι κατοικοδίαιτη, να είναι απλά μια βοήθεια που τους εξυπηρετεί. Όπως παράδειγμα η περιφέρεια, είναι αδυνατόν να συμμετέχει η Καλαμάτα στην Α1 εθνική, παράδειγμα να ανέβει και να μην βοηθάει ο Δήμος ή η περιφέρεια Πελοποννήσου. Το βρίσκω αδιανόητο για μια ομάδα που θα είναι η μοναδική που θα είναι στην Α1 εδώ στην περιοχή. Άρα αντιλαμβάνεστε και η αγορά και η αυτοδιοίκηση μπορούν να συμβάλλουν. Να μην περιμένουμε μόνο τα χρήματα της πολιτείας. Και από εκεί και πέρα, με σωστή οργάνωση και χωρίς μεγάλα λόγια, βήμα-βήμα, με εμπειρία, μαθαίνουμε τα πράγματα πώς μπορούν να λειτουργήσουν.